με τη σημερινή εκδήλωση τιμάμε τα 80 χρόνια από το ηρωικό μπλόκο της Καλογρέζας. Τιμάμε τους 22 ήρωες κομμουνιστές αγωνιστές που θυσιάστηκαν για τη λευτεριά και την προκοπή του λαού μας. Με σεβασμό και υπόκληση στεκόμαστε απέναντί τους και κάνουμε πράξη το χρέος μας για να αναδείξουμε το μέγεθος και τις πτυχές της δράσης τους και του αγώνα τους. Τα 21 παλικάρια και ο Ιταλός αντιφασίστας δεν γεννήθηκαν ήρωες με αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα. Την ορμή και το θάρρος τους την έδωσε η ένταξή τους στην νεαμική αντίσταση και στο βασικό αιμοδότη, το ΚΚΕ, που την γαλούκησε με τα υψηλότερα ιδανικά του αγώνα, την αυτοθυσία και την ανάγκη για λαϊκή κυριαρχία και εξουσία. Του συνέδωσε το παράδειγμα του σιωπητικού λαού με τα εκατομμύρια νεκρών και τον ηρωικό αγώνα φώτισε και όπλησε το πείσμα τους. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα γεγονότα είναι κρυστάλλινα και όσες αναθεωρήσεις της ιστορίας και να επιχειρήσει η άρχουσα τάξη, θα είμαστε εδώ να τις απαντάμε με το παράδειγμα της δράσης μας. Η αλήθεια είναι ότι οι κομμουνιστές ήταν αυτοί που σήκωσαν τον αγώνα ενάντια στο φασιστικό θηρίο. Οι κομμουνιστές έδωσαν προοπτική και όραμα στους λαούς να αντισταθούν. Οι κομμουνιστές έδωσαν τον ανθό της νιώτης τους σε εξορίες και βασανιστήρια και να είναι σίγουρος ο ταξικός εχθρός ότι θα το ξανακάνουμε. Ένα επιπλέον ερώτημα γεννάται με αφορμή της επετείου. Γιατί επιτέθηκαν οι Ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους με τέτοιο μένος στην Καλογρέζα και Νέα Ιωνία? Η απάντηση είναι απλή και κοινή. Με άλλες περιπτώσεις όπως η Κοκκινιά και η Καλλιθέα και η Κασιαριανή. Η Νέα Ιωνία ήταν εργατούπολη αλλά και κολλατήριο του ΕΑΜ. Άρα για τα τάγματα ασφαλείας και τη χωροφυλακή η περιοχή ήταν εχθρική. Η πόλη με το προσφυγικό χαρακτήρα είχε γαλουχηθεί στις δυσκολίες και στην καθημερινή μάχη για επιβίωση με εμπροστοφυλακή τους λίχνητορίχους της Καλογρέζας και τους υφαντουργούς της Ελευθερούπολης και δεν αφινταλατεύτηκε καθόλου. Στήριξε ολόψυχα τον αγώνα ενάντια στον κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Οι Ναζί και οι ταγματασφαλίτες γνώριζαν πως οι εργάτες και ο ντόπιος λαός ήταν και είναι εχθροί τους και θέλησαν να τους τσακίσουν. Θέλαν να ξεπερδέψουν και να τρομακατίσουν την αντίσταση και το κόμμα που κυρίως την αποτουλούσε και την πλαισαίωνε. Λίγα λόγια για τα γεγονότα. Την 3η 14 Μαρτίου 1944 όλοι οι δύναμοι και οι διοικητές της χωροφυλακής και των ταγμάτων ασφαλείας συμμετούχαν στον μπλόκο. Τα ξημερώματα μεταφέρονταν με λεωφορεία στην Καλογρέζα και περικυκλώνουν την περιοχή. Ακολουθούν σκηνές τρομοκρατίας με άγριους ξυλοδαρμούς, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες και για πλιάτσικο. Συνελήφθησαν γύρω στα 500 άτομα. 50 αγωνιστές παραδόθηκαν στους Γερμανούς και 150 οδηγήθηκαν στην ειδική ασφάλεια. 22 άντρες από μια λίστα 60 μαχητών εργατών εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν όλοι μέλη και στελέχη της εργατικής ΕΠΟΝ, στελέχη της δεύτερης ταξιαρχίας. Η πόλη θρύνησε τα παιδιά της. Ο αντίκτυπος και το μακελιό ήταν μεγάλο. Η οργή ήταν μεγαλύτερη. Όσοι οδηγήθηκαν στην ασφάλεια βασανίστηκαν και οι γυναίκες ταπεινώθηκαν με διαστραμμένα βασανιστήρια. Η Καλογρέζα και Νέα Ιωνία δυστυχώς για τους κατοίκους της είχε πολλές πρωτιές. Εδώ έγινε το πρώτο μεγάλο μπλόκο των Γερμανών, στο οποίο για πρώτη φορά κατέβηκε όλη η δύναμη των ντόπιων συνεργατών τους. Είναι η γειτονιά που για πρώτη φορά οι δυνάμεις της χωροφυλακής ακολούθησαν το γράμμα της κυβέρνησης Ράλη και χτύπησαν χωρίς γερμανική εντολή. Εμείς ως μέλη της ΠΑΕΑ και ως αγωνιζόμενοι κομμουνιστές δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε παρά μια στιγμή υπόσχεση. Θα συνεχίσουμε ώστε ο αγώνας σας να μεταφερθεί στις επόμενες γενιές
και η θυσία σας να είναι φάρος για νέα ορμή και αγώνας ως την τελική νίκη του λαού, μέχρι να γκρεμίσει κάθε καταπίεση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα πράξη, συνεχίζοντας τους αγώνες ενάντια στη σφαγή των Παλαιστινίων, ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πολεμικό μακελιό, στους καθημερινούς αγώνες για το μεροκάματο, τη σύνταξη, την υγεία, την παιδεία των εγγονιών μας. Επιπρόσθετα έχουμε να δώσουμε άλλη μία υπόσχεση. Δεν θα αφήσουμε τους φασίστες να λερώσουν την ιστορική μνήμη. Σαν θυράκια και μακρύ χέρι του κεφαλίου θα τσακιστούν από τη δράση του εργατικού κινήματος. Κλείνοντας, τα λόγια του ποιητή παραμένουν χαραγμένα στην ψυχή και στη μνήμη μας. Στην καλογρέα σαν περνάς, ξένια σε εσύ διαβάτη, με ευλέα πρέπει να περπατάς, γιατί σε τούτα τα λιθάρια έπεσαν 22 παλικάρια. Μέρους του Τομεακού Συμβουλίου της Βορειοδυτικής Αθήνας της ΚΝΕ, στεφάνη καταθέτει ο Τάσος Σικάς. Εκ μέρους της ΚΟΒ Καλογρέζας Αλσούπολης του ΚΚΕ, στεφάνη καταθέτει ο γραμματέας της Γιώργος Χαμαλίδης. Μέρους των απογόνων των εκτελεσμένων του μπλόκου, στεφάνη καταθέτει ο Θόδωρος Χαμαλίδης. Νέας Ιωνίας της ΠΕΑΕΔΟΥ ΣΟΥΕ, στεφάνη καταθέτει ο πρόεδρος της Αστέλιος Φωτιάδης. Μεταμόρφωση της ΠΕΑΕΔΟΥ ΣΟΥΕ, στεφάνη καταθέτει ο Σάββας Παρλιάρος. Το περσινό ισχύει αυτό που είπα. Μέρους του παραρτήματος Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας της ΠΕΑΕΔΟΥ ΣΟΥΕ, λουλούδια θα καταθέσει ο Σουρτζής Παναγιώτης. Μέρους του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, Νέας Ιωνίας και Πέριξ, στεφάνη καταθέτει ο πρόεδρος Τάκης Κόσυβας. Εκ μέρους της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων, στεφάνη καταθέτει ο Καλαποτρής Δημήτρης. Όπως είπε ο ποιητής, αυτός ο λαός
δεν γονατίζει μπροστά σε κανέναν, παρά μόνο στους νεκρούς του.